Χαίρετε, λοιπόν. Άλλο ένα πολύ σημαντικό βίντεο από τον φίλο Σέργιο και το κανάλι «Εν είδα ότι δεν είδα». Μοιράζεται μαζί μας εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Προτού περάσουμε στο βίντεο, να σας υπενθυμίσω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι «Εν είδα ότι δεν είδα» για να βρείτε ακόμη περισσότερο ίδιο περιεχόμενο. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Φίλοι μου, γεια σας και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σημαντικότερη πρωτεΐνη, την λευκοματίνη. Όμως για να υπάρχει μια ομαλή διάβαση στο βίντεο το οποίο θα διαπραγματευτούμε τη λευκοματίνη, θα πρέπει να κάνω μια μικρή εισαγωγή ώστε να κατανοήσετε αρκετά καλά αυτό που σήμερα διαπραγματευόμαστε. Το αίμα, να ξέρετε, είναι υγρός ιστός, ο οποίος ρέει εντός των αρτηριών και των φλεβών του ανθρωπίνου σώματος. Το αίμα αποτελείται από έμορφα στοιχεία, δηλαδή κύτταρα, και τα οποία είναι τα λευκά αιμοσφαίρια, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια και το πλάσμα. Μέσα στο πλάσμα τώρα συναντάμε πρωτεΐνες, γλυκόση, ορμόνες, αντισώματα, ηλεκτρολίτες και άλλες διάφορες ουσίες απαραίτητες για την επιβίωση του ανθρώπινου οργανισμού. Κρατάμε λοιπόν αυτό και πάμε τώρα στη λευκοματίνη. Η λευκοματίνη, η οποία ονομάζεται αλλιώς και αλβουμίνη, αναφέρεται γενικότερα σε οποιαδήποτε υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη η οποία μπορεί να υποστεί θερμική πήξη. Ουσίες τώρα που περιέχουν λευκοματίνη είναι το ασπράδι του αυγού και ονομάζονται λευκοματοειδή ή αλλιώς αλβουμινοειδή. Ο πιο γνωστός τύπος λευκοματίνης είναι ο ορός λευκοματίνης. Συνήθως αποκαλείται απλά λευκοματίνη. Βρίσκεται στο αίμα και παράγεται από το ύπαρτο ανθρώπου, δηλαδή από το σηκώτη δηλαδή. Και ο ορός λευκοματίνης είναι η πρωτεΐνη που βρίσκεται στη μεγαλύτερη ποσότητα στο πλάσμα του αίματος, στον άνθρωπο και γενικά στα θηλαστικά. Μάλιστα, να ξέρετε ότι ο ανθρώπινος ορός λευκοματίνης, δηλαδή αλβουμίνης, αποτελεί το 60% των πρωτεϊνών του πλάσματος του αίματος, ενώ όλες οι υπόλοιπες πρωτεΐνες που υπάρχουν στο πλάσμα του αίματος ονομάζονται σφαιρίνες και αποτελούν περίπου το 40%. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτήν την ποσοστιαία αναλογία, το 60% των πρωτεϊνών του πλάσματος να έγκυται στην ουσία αλβουμίνη παύλα λευκοματίνη, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι για τον άνθρωπο και την επιβίωσή του. Όπως είπαμε και πριν, θα την βρούμε σε μεγάλες ποσότητες στο ασπράδι του αυγού. Η αλβουμίνη τώρα αναγνωρίζεται ότι είναι απαραίτητη για κάθε αθλητή, αλλά και για κάθε ασθενή, διότι συμβάλλει στη μυϊκή ανάπτυξη. Επίσης, συμβάλλει στην γρήγορη μυϊκή αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς ή χειρουργία ή επιφέρει γρήγορη επούλωση των τραυμάτων και των εγκαυματικών περιοχών. Επίσης, η αλβουμίνη διατηρεί την οσμωτική πίεση, θα σας εξηγήσω άλλη φορά την οσμωτική πίεση. Θα λέγαμε ότι είναι η ισορροπία των σωματικών υγρών μεταξύ των ενδοαγγειακών τμήματων του ανθρωπίνου σώματος. Επίσης, να ξέρετε ότι η αλβουμίνη, παύλα λευκοματίνη, συμβάλλει στην παραγωγή άλλων ουσιών και ορμονών, οι οποίες στόχο έχουν την ορθή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Άρα λοιπόν, προσπαθούμε να καταναλώνουμε ασπράδι αυγού
το οποίο περιέχει αλβουμίνη και θεωρείται η αναγκαία πρωτεΐνη για τους αθλητές. Κλείνοντας, να σας θυμίσω ότι η μεγαλύτερη απορρόβηση αλβουμίνης γίνεται μέσω της τροφής. Φίλοι μου, αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ.